αν σήμερα γεννήθηκες με λεβεδιά και χάρη, έζησες, μεγαλούργησες, έγινες παλικάρι. Έχετε γενέθλιά του ο κύριος Απόστολος Μπαξεβανίδης και είμαστε εδώ πέρα για να διορτάσουμε μαζί. Ζήσεις Απόστολε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφό. Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας, θα μας πείτε? Ήταν το κονιάκ πρώτον. Για δικό μου κέφι τα βράδια να σκορπά κι όταν χορεύω παλαμάκια να... Ο πατέρας μου σήμερα κλείνει τα 100 αισίως. Έχει πλήρη διάβια πνεύματος και ως εκ τούτου η παρουσία σας και η παρουσία όλων των φίλων και των συγγενών και των γειτόνων δίνει ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή μέρα. Όταν ήμουν 14 χρονών, όχι 14, 12 χρονών, πήγαινα στο δημοτικό και πήγα μέχρι τετάρτη τάξη. Στην πέμπτη έμενα. Ο πατέρας μου ήταν μάγειρας. Και λέει, εγώ δουλεύω, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ για να σας ταΐσω, λέει, και σε στέλνω στη σχολή και εσύ, λέει, εμείς έμεινες. Θα σε βάλω να μάθεις μια τέχνη και να πηγαίνεις και τη νυχτερινή. Η δουλειά τον κράτησε και η δουλειά κρατάει τους ανθρώπους. Η ενασχόληση του μυαλού είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γι' αυτό και ο πατέρας μου ακόμα έχει τόσο διάβια στο πνεύμα του, γιατί δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω έτσι. Μα εκείνο που σε κέρδισε ήταν το μαγειρίο. Την τέχνη την αγάπησες, το έκανες επιστήμη. Όλοι σε μάθανε καλά, η φήμη σου δεν σβήνει. Δούλεψα σε όλα τα καλά μαγαζιά της Καβάλας. Δεν φτάνουνε τα 100, έχεις κι άλλα να ζήσεις. Αλήθεια, τι είναι η ζωή, πώς ήρθαμε, πού πάμε, μια μέρα θα μάθουμε στον ουρανό σαν πάμε. Μπράβο.